φιλοξενώντας την τηλεφωνική μας γραμμή τον νυν βοηθό προπονητή του Άρη και παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, τον Αλέξη τον Γαρπόζη, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα της ΑΕΛ, και με αυτή την ιδιότητα τον έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Αλέξη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάντα η γνώμη ενός ποδοσφαιριστή που πέρασε από μια ομάδα έχει ιδιαίτερη βαρύνουσα. Και έτσι, αρχίζοντας τη συνομιλία σου, θα ήθελα να μου πεις έτσι γενικότερα πώς βλέπεις την ΑΕΛ την φετινή περίοδο, η οποία με το πέρας της 24ης αγωνιστικής παραμένει εντός στόχων που είναι η διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Η ΑΕΛ ξεκίνησε με ένα πολύ καλό προγραμματή που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, όπως φάνηκε πάσα λίγη για αυτό το προγραμματήματος. Ένα προγραμματή που είναι πάρα πολύ μικρή διαβασμένα στα παιχνίδια και βρίσκεται σε μια θέση που έχει γίνει ευθύνες για να πάρει μια βοήθεια στον τρόπο της εθνικής Ευρώπης, ήταν και αρχικός του. Θεωρείς ότι η παρουσία του Μπρούνο Μπαλταζάρ στον πάγκο της ΑΕΛ τη φετινή περίοδο παίζει καθοριστικό ρόλο για αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα στην ΑΕΛ? Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Νομίζω ότι είναι η δικιά του κύριου Μπαλταζάρ. Ο τρόπος που αγωνίζεται η ομάδα, ο τρόπος που αγωνίζεται σε όλα τα παιχνίδια κατά τη διάρκεια του αθλήματος. Εγώ περιέχω πάρα πολύ ψηλά σαν προπονητή. Και αυτό φαίνεται μέσα από τη δουλειά και μέσα από τα παιχνίδια τα οποία αντιμετωπίζει το καθημερινό ξεχωριστά και με διαφορετικό τρόπο. Εντάξει, επειδή είσαι και προπονητής, τι θεωρείς ότι έφερε ο Μπρούνο Μπαλταζάρ με την παρουσία του στην ΑΕΛ, ή τι είναι αυτό που άλλαξε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Καταρχήν φαίνεται η ΑΕΛ ότι γυρίζει ομάδα. Γυρίζει διεύθυνση με πάθος, είτε έφερε το χρόνο από τον πάγκο κατά ένα μεγάλο ποσοστό των παιχνιδιών, βοηθούν πάρα πολύ. Όποιος θέλει να μείνει έξω, όποιος επιλέξει να βάλει, γιατί αυτός είναι δηλαδή μαζί του όλη μέρα και στα βοηθά του κυρίου, αυτός αποφασίζει και νομίζω κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό παίρνει και αυτός αποφασίζει και σε θέμα εντεκάδας και σε θέμα αλλαγών από τον πάγκο τα παιδιά στον διευθυντή και με τη συμπεριφορά του όπως μιλάμε και για τα παιδιά και στην ΑΕΛ λίγες φορές έχει φτιάξει μια ομάδα συσταγωγικά. Που όταν την παράλαβε, η ΑΕΛ ήθελε και αυτό το. Γενικότερα είναι ένας νεαρός σε ηλικία προπονητής που τουλάχιστον εμείς που είμαστε απ' έξω βλέπουμε ότι είναι κοντά στην ομάδα, κοντά στους ποδοσφαιριστές. Θεωρείς ότι παίζει και αυτό το δικό του ρόλο? Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ προπονητή και ποδοσφαιριστών? Εντάξει, αυτό δεν είναι πάντα το κλειδί της ηλικίας. Ο κάθε προπονητής είναι το δικό του στυλ και την κίνηση που έχουν κατά τους ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα βρήκε τον τρόπο να κερδίζει τους ποδοσφαιριστές και αυτό φαίνεται μέσα στο αγωνιστικό χώρο κάθε φορά. Τώρα, είπα και στην αρχή ότι η ΑΕΛ παραμένει εντός στόχων, είναι το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θεωρείς ότι μπορεί να αντεπεξέλθει η ΑΕΛ, ειδικά στα play-off, εκεί όπου ουσιαστικά το κάθε παιχνίδι είναι ντέρπι, και τι πρέπει να προσέξει? Εντάξει, η ΑΕΛ θα τη χαρακτήριζα σαν από την αρχή του πρωταθλήματος, σαν την αθόρυβη ομάδα του πρωταθλήματος, που παίρνει βαθμούς, παίρνει αποτελέσματα, παίζει συγκεκριμένο του προσφέρου και τους δύο γύρους του πρωταθλήματος που έχουμε προς το τέλος. Και νομίζω σιγά σιγά βλέπεις ότι είναι 4 βαθμούς από την τέλαση θέση, από την παθολογία και 5 από την τρίτη. Θα έλεγα τώρα ότι υπάρχει ένα σαν να λένε ότι ο Μπρούνο Μπαλταζάρ κάνει μια άδεια και επιθετική. Ναι, θα συμφωνήσω, γιατί για τον πρώτο και στον δεύτερο γύρο κάποια παιχνίδια που θα βολευόταν με την ισοπαλία, αυτή τη στιγμή θέλει να φτάσει να δώσει την ΑΕΚ που είναι μπροστά για την τρίτη δεύτερη θέση. Τα παιχνίδια που έπαιρνε και ήταν βολεμένοι, τώρα πρέπει αριστερά να κερδίσει. Γιατί με ένα βαθμό δεν μπορεί να προλάβει. Αν δεν είχε αντιμετωπίσει, θα μεταξύ τη παιχνίδια. Ναι, θα δούμε πάρα πολλά τέτοια. Είναι και έλθει η Ομόνια που είναι για τι διευθυντικέ θέσει που είχαν ανταγωνιστικέ. Και νομίζω ότι για το ποδόσφαιρο μα γενικά
φετινή χρονιά θα είναι νομίζω κάτι διαφορετικό. Ναι. Πάντως είναι γενικά αποδεκτό ότι τα νέα αποκτήματα έχουν προσδώσει στην ΑΕΛ νέα δυναμική και αναφέρομαι ειδικά στους Ρωμάν, Τόρες και Τεξέιρα, οι οποίοι οι δύο πρώτοι σκόραν χθες το παρθενικό τους γκολ. Ο Τεξέιρα δείχνει ότι είναι γκολτσής, τρία γκολ με τη φαέλα της ΑΕΛ μέχρι τώρα. Είναι και ο Καμπιονέτα. Γενικότερα θα έλεγε κανείς ότι ο Μπρούνο Μπαρταζάρ χτύπησε κέντρο στους ποδοσφαιριστές που έφερε τον Γενάρη. Όπως και στα παιχνίδια, όπως προανάφερα στην αρχή συνέντευξη και στις δημογραφίες, είναι το ότι είναι διαβασμένος, είναι το ότι μελετάει πάρα πολύ καλά πριν από τα αθλητικά του και γι' αυτό μπορεί να καθυστέρησε και λίγο να κάνει τις δημογραφίες. Γιατί ήθελε να βρει, να μην επιστάρει με τους ποδοσφαιριστές που θα βοηθούσα. Άργησε, αλλά από τις υπεδογεσίες, νομίζω βρήκε αυτό που ήθελε. Ναι. Γενικά όμως, γενικά σαν εικόνα για ΑΕΛ βγάζει κάτι πιο επιθετικό. Η άποψη δικιά μου είναι ότι είναι αυτό που είπα πριν, ότι με τους βαθμούς τώρα, με τον ένα βαθμό, αν βολευόταν με την ισοπαλία στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο, τώρα δεν μπορεί με τους βαθμούς να προλάβει αυτές τις ομάδες και να μπροστά, αν θέλει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Άρα θα πρέπει να τα παίζει όλα για όλα στα play-off ειδικά για να μπορέσει να προλάβει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Τώρα γνωρίζεις πολύ καλά ότι ο πόθος του κάθε ΑΕΛΙΣΤΑ είναι ο τίτλος. Είτε αυτό είναι πρωτάθλημα, είτε αυτό είναι κύπελλο. Τουλάχιστον στο δεύτερο δεν θα μπορέσει η ΑΕΛ φέτος να το διεκδικήσει. Το πρωτάθλημα είναι πολύ μακριά. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο θεωρώ ότι είναι πιο προσιτό. Τι θεωρείς ότι πρέπει να αλλάξει ούτως ώστε η ΑΕΛ τα επόμενα χρόνια να διεκδικήσει ξανά τίτλους? Εγώ λέω για το να διεκδικήσει τίτλο, νομίζω είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή που μιλάμε να το προνοήσουμε να κάνουμε τις προφήτες. Υπάρχει ένα προάστημα που υπάρχουν ακόμα 12 αγωνιστικές, τις οποίες πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ομάδα. Αν βγει στην Ευρώπη, μπει στην Ευρώπη, στην Europa League, έρθει με στα σούρια στην ομάδα, μπορέσει να κάνει μεταγραφές πιο ακριβές, να φέρει πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, τότε ναι, μπορεί να διεκδικήσει ανάμεσα στο Απόελ και στον Απόλλωνα που τα τελευταία χρόνια είναι πάντα εκεί, να διεκδικήσει έναν τίτλο. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για την επόμενη χρονιά, για την επόμενη χρονιά, το τι θα κάνει η ΑΕΛ. Θα δεξιά από αυτήν την χρονιά, τι θα ακολουθήσει την επόμενη. Πάντως φαντάζομαι, Αλέξη, με τα όσα μας έχεις πει μέχρι τώρα, ότι η ΑΕΛ θα πρέπει να χτίσει πάνω στον Μπρούνο Μπαρταζάρ, στην παρουσία του Πορτογάλου στον πάγκο. Νομίζω ότι είναι καλύτερο. Είναι ένας νεαρός προπονητής. Δείχνει ότι κάνει έργο, αποκτά εμπειρίες. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να ακολουθήσουν αυτήν την προπονητή και τα υπογραφούμενα, η άποψη δικιά μου. Τώρα, αν πάει κάτι στραβά την επόμενη χρονιά, και με την πρώτη δεύτερη αποτυχία κάνουμε ό,τι κάνουν όλες οι ομάδες στην Κύπρο και δεν είναι μόνο για τον πρώτο Μπαρταζά, είναι για πάρα πολλές προμονές στην Κύπρο. Μια δύο αποτυχίες δεν θα αφήνουν να δουλέψουν. Είναι και δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές να αλλάζουν κάθε λίγο και λίγο προμονή. Ναι. Και έτσι πριν ολοκληρώσουμε, Αλέξη Καρπόζη, ήθελα και το δικό σου σχόλιο γενικότερα για το πρωτάθλημα. Πώς το βλέπεις, αν είναι ανταγωνιστικό, αν είναι αυτό που περίμενες από την αρχή? Όχι, περιμέναμε κάθε χρόνο, λέμε ότι του χρόνου μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και νομίζω ότι βρήκαμε τη χρονιά που θα είναι ανταγωνιστική το πρωτάθλημα και όπως είχα πει πριν, οι πρώτες δύο ομάδες θα παλέψουν για το πρωτάθλημα, νομίζω ότι δεν μπορεί για να έρθει η ΑΕΚ να μπορεί να μεταφέρει μόνο από ένα πόλε για την στρατηγική του τίτλου. Οι άλλες, για να έρθει η ΑΕΚ είναι πιο κοντά στην Πλήν και δεν έρθει που είναι στην Ευρώπη, η Ομόνια έχει κάνει με τον κύριο Μπέντε σε 9 παιχνίδια 8 νίκες. Η ΑΕΛ βλέπουμε ότι βρίσκει τα πατήματα της και επιθετικά. Παρόλο που είναι η δεύτερη καλύτερη άμυνα στην Ευρωδάση μετά από τους από τον Απόλλωνα, βλέπουμε ότι παίζει άσχημη σειρά σειρά και παίζει και επιθετικό πρόσωπο. Νομίζω ότι θα βλέπουμε κάθε εβδομάδα στα play-off Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη Καρπόζη. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.